Δημήτρη, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα σε όλους. Ολλανδία είσαι, Ναι, ναι, παραμένουμε μέχρι την άλλη Δευτέρα. Τι καιρό έχει? Σήμερα άλλαξε πάρα πολύ βροχή το βράδυ και τώρα έχει πέσει πολύ θερμοκρασία. Καλό. Είμαστε καλό, πολύ δροσερά. Μπράβο, καλό. Πολύ δροσερά και ελπίζω χωρίς βροχή τουλάχιστον για το φιλικό. Στις 7 ώρα Ελλάδος, το παιχνίδι με την Γκένκ, σίγουρα το πιο δυνατό. Η Γκένκ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, παίζει προκριματικά Champions League με ένα project πολύ επιτυχημένο, αφού καταφέρνει και δίνει υπεραξίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έχει πολύ εντυπωσιακή εικόνα ως ποδοσφαιρικό πλάνο, πολύ θετικό ποδόσφαιρο, πρωταγωνιστή, διεκδικεί τίτλους, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι όλα όσα γίνονται και πριν το παιχνίδι δείχνουν τη σημασία που δίνουν οι ομάδες. Η Γκένκ έχει έρθει εδώ στην Ολλανδία από τη βάση της για 4-5 μέρες για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται με την καλύτερη δυνατή δεκάδα του να παραταχθεί και μάλιστα με πληροφορίες ότι τόσο νωρίς θα δοθούν 90 λεπτά σε παίχτες του ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Γενικά δεν συνηθίζεται. Ναι. Το τρίτο φιλικό 90 λεπτό σε παίκτη είναι πραγματικά σπάνιο, αλλά τέτοια είναι η σημασία που δίνεται σε αυτόν τον αγώνα στα πλαίσια της προετοιμασίας πάντα. Να πούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η καλύτερη δεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία θα δούμε στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Κοτάρχη στο τέρμα, με τον Εκόνγκ και τον Κουλιεράκη στα στόπερ, αριστερό μπακ ο Ράφα Σουάρες, δεξιά θα ξεκινήσει ο Βιερίνια, αφού έχουν πρόβλημα οι δύο δεξί μπακ, ο Σάστρε με την κάκωση στο έσω πλάγιο και ο Λέρατς με κάποιες ενοχλήσεις στους τηλιακούς. Δίδυμο αμυντικών μέσων, το μοναδικό το οποίο υπάρχει, η μοναδική διαθέσιμη, ο Σβάμπ με τον Τσιγκάρα. Τριάδα μεσοεπιθετικών με τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον αριστερά και τον Ζίφκοβιτς δεξιά και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 πρώτη. Μένει έξω ο Νάρη, που επαναλαμβάνουμε ότι τον προσέχουν μετά το θέμα που έβγαλε στους πνεύμονες το καλοκαίρι, έμεινε λίγο πίσω μυϊκά, βγάζει κάποια προβληματάκια και σίγουρα θέλει ειδική διαχείριση και ίσως και γι' αυτό και ο Λουτσέσκου χθες για πάρα πολλή ώρα μιλούσε μαζί του στο τέλος της προπόνησης, όπως και με τον Κοτάρσκι. Αυτός είναι ο βασικός κορμός του ΠΑΟΚ. Από χθες βεβαίως είναι εδώ ο Ράχμαν Μπάμπα και ο Κετζιόρα, δύο ποδοσφαιριστές που έρχονται να γεμίσουν αμυντικά τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πει κανείς ότι έχουν εξασφαλισμένη θέση στο βασικό κορμό, αλλά είναι δύο καλοί ποδοσφαιριστές διεθνείς που μπορούν πράγματι να αναβαθμίσουν τον ΠΑΟΚ στις θέσεις που αγωνίζονται, αυξάνουν τον ανταγωνισμό. Ο Ράχμαν Μπάμπα με τον Ράφα Σουάρες στα πλάγια μπακ, ο Κετζιόρα και στα στόπερ και ως δεξιός μπακ. Είναι δύο καλές προσθήκες για τον ΠΑΟΚ που έχει από χθες και το τζίμα. Ο νεαρός έπαιζε Δευτέρα με την εθνική μας ομάδα στη Μάλτα και χθες ταξίδεψε από τη Μάλτα απευθείας στη Γερμανία. Ενσωματώθηκε και αυτός, γιατί ο ΠΑΟΚ στον φορ, εντάξει, είναι φανερό πλέον ότι έχει λίγο μπλέξει. Υπάρχει ένα αδιέξοδο και με την υπόθεση Σαμάτα. Εδώ και 10-12 μέρες δεν γίνονται βήματα ουσιαστικά, είτε για να μείνει ελεύθερος από τη Φενέρ, είτε για να έρθει και πάλι στην Ευρώπη, γιατί παραμένει στην πατρίδα του και περιμένει να βγάλει βίζα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι εδώ και 3 ημέρες λείπει από τη βάση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία ο τεχνικός διευθυντής, ο Ζε Μπότο. Σίγουρα κάτι γίνεται, σίγουρα πρέπει να έχει μια αποστολή, κάποια υπόθεση πρέπει να προχωράει. Μακάρι, τέλος πάντων, να είναι αυτό και να προκληθεί μια έκπληξη κατά κάποιο τρόπο, ειδικά στις δύο θέσεις που ο ΠΑΟΚ καίγεται, στον φορ και στον χαφ του άξονα. Επαναλαμβάνω, στον φορ έχει μπλέξει με το Σαμάτα και καθυστερεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Στον άξονα είναι δύο παίχτες που έχουν μείνει, ο Σβάμπ με τον Τσιγκάρα.
και εν ώψη του πρώτου αγώνα που είναι και τιμωρημένος ο Ντόγκλας Αουγκούστο, φυσικά υπάρχει αγωνία, μην τυχόν συμβεί κάτι με τους δύο. Υπάρχει ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον περιμένει, θα διαπραγματευτεί με την ομάδα του. Δεν είναι ο ΣΔΟΕΦ η πρώτη λύση. Ο ΣΔΟΕΦ ο Ρώσος είναι πολύ ακριβός, είναι, επιμένει στο 1,5 εκατομμύριο. Ενδιαφέρει, έχει δώσει και το οκείο ο προπονητής, είναι στα χαρακτηριστικά που θέλει, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο πιο πιθανός. Υπάρχει κι άλλος ποδοσφαιριστής. Σε γενικές γραμμές, για να κλείσω, ο πρώτος μεταγραφικός κύκλος είναι αυτές οι δύο εκκρεμότητες στον φορ και στον χαφ του άξονα, όπου περιμένουμε βεβαίως νέα μέχρι να φύγει ο ΠΑΟΚ εδώ από την Ολλανδία. Αυτοί λείπουν, οι παρόντες σήμερα δίνουν ένα πολύ δύσκολο, ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Θα έχουν άλλα δύο το Σάββατο για τους θεωρητικά αναπληρωματικούς με την Άλτα Βόνα από τη Σαουδική Αραβία, την Κυριακή με τη Βέστερλο και πάλι για να πάρουν χρόνο αρκετά ή του βασικού κορμού, και όλα συντονίζονται έτσι ώστε αυτοί που είναι εδώ διαθέσιμοι να ετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς κόντρα στην Μπετάρ 27 Ιουλίου και 3 Αυγούστου, το πρώτο Θεσσαλονίκη, το δεύτερο στο Ισραήλ. Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε απόντες, ναι. Απόντες ο Σάστρε με τον Έσο Πλάγι, ο Λίρατζ με τους Κυλιακούς, ο Ντόγκλας προφυλάσσεται, ο Φελίπε δεν έχει μπει καθόλου αυτές τις ημέρες με πρόβλημα στο ισχύο. Είναι πολύ νωρίς να παίξουν ο Μπάμπα Ράχμανο και Τζιώρα και ο Τζίμας που ήρθαν χθες. Λογικά Σαββατοκύριακο, στα τελευταία φιλικά, θα δούμε και αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. 7 η ώρα το παιχνίδι. 7, βεβαίως θα έχουμε συνδέσεις. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΠΑΟΚ TV. Εικόνα από το κανάλι του ΠΑΟΚ στο διαδίκτυο. Εδώ να σημειώσω, ναι, επειδή έχουμε και παράπονα από τους Έλληνες του εξωτερικού, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δικαιώματα για αυτή τη μετάδοση μόνο για Ελλάδα και Κύπρο. Τα δικαιώματα εικόνας για το εξωτερικό τα έχει η εταιρεία που οργάνωσε την προετοιμασία. Άρα... Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ μεταδίδει εικόνα στο YouTube μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο. Άρα όλοι... δεν έχει δικαίωμα. Όσοι θέλουν να το δουν στο εξωτερικό πρέπει να βρουν κάποιο άλλο τρόπο. Το ΠΑΟΚ TV δεν μπορεί να το δουν. Ναι. Όχι, απαγορεύεται. Μάλιστα. Ραδιοφωνικά, Big Win Sport FM. Βεβαίως. Και μετά τα highlights στο τέλος. Ωραία. Εντάξει, Δημήτρη. Να σας καλά, για χαρά.